Είναι εκπληκτικό το σημερινό άρθρο. Έχει... Καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Όχι, να τα λέμε. Έχουν πράγματα που αγνοούμε, γιατί κανείς δεν τα έχει πει. Μικρά πραγματάκια. Που όμως συμπληρώνουμε μεγάλη εικόνα. Είναι η εικόνα μιας κοινωνίας που έχει μάθει να κινείται με τα μικροσυμφέροντα. Ξέρεις, δεν είναι μονάχα ότι η ελληνική κοινωνία, είναι γενικώς ότι έχουμε συμπαρασύρει σε αυτόν τον ρυθμό τους πάντες. Όποιος έχετε σε αυτή τη χώρα, αυτά. Γιατί εάν λέγαμε στους Τροϊκανούς, κόφτε την πλάκα, διότι δεν θα πληρώσει ο ελληνικός λαός την φελουσία του ΟΤΕ, δεν θα παίρνουμε σε κάτι τέτοιο. Αλλά είμαστε συνηθισμένοι, καταλάβατε. Ναι, αλλά εγώ θέλω να διαβάσουν το άρθρο, δεν τα πω όλα τα άλλα. Μου έκανε εντύπωση, είναι το πιο χαρακτηριστικό και το λέω. Τη στιγμή που μαθαίνουμε ότι χθες το Υπουργείο Εργασίας. Δεν είναι το πιο χαρακτηριστικό. Το πιο χαρακτηριστικό είναι το θέμα με τους αγρότες. Ναι. Όχι, λέω, είναι το πιο χαρακτηριστικό από τα ταμεία. Το συνδέω με τη συζήτηση χθες το απόγευμα, που είναι βόμβα, νέα βόμβα, ασχέτως αν απορρίφθηκε προς το παρόν, όπου η ομάδα, λέει, Ράχενμπαχ ζητάει να συνδεθεί η σύνταξη με το ύψος του εισοδήματος και όχι με την ασφαλιστική σφορά. Είμαστε τα ίδια χρόνια εργασίας, Θανάση μου. Καταβάλουμε τα ίδια, αλλά όταν έρθει η ώρα της σύνταξης, αν εσύ έχεις δύο σπίτια παραπάνω, θα πάρεις λιγότερα. Νομίζω ότι το χειρότερο είναι ότι προσπαθούν να συνδέσουν τα ασφαλιστικά ταμεία με το χρέος της χώρας. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Να πούμε το εξής, ότι για όσους ξεχνάνε βασικούς όρους, γιατί και η Τρόικα, τα στελέχη της Τρόικας, μην φανταστείτε ότι είναι και τίποτα άνθρωποι που έχουν τις απίστευτες ικανότητες, δημόσιοι υπάλληλοι είναι, έτσι. Δεν το λέω με κακή έννοια, αλλά έτσι για να ξέρουμε τι συζητάμε. Γιατί ξέρετε, λέμε η Τρόικα, κάτι εξωπραγματικό, κατέβηκαν εξωγήινοι τώρα να μας δείξουν το δρόμο. Δεν είναι έτσι. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι πολλές φορές και ήδη δεν θέλουν να μπλέξουν ιδιαίτερα, οπότε πάνε by the book. Και έτσι έχουμε τα συνηθισμένα προβλήματα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Κάνουμε ένα έξυπνο κολπάκι. Επειδή αυτό το ρημάδι το χρέος δεν πρόκειται να πληρωθεί κατά πώς φαίνεται εύκολα, πάνε να συνδέσουν τις όποιες μελλοντικές εισφορές των εργαζομένων με το χρέος. Διότι συνδέουν τις συντάξεις με το χρέος. Πρέπει λοιπόν κάποιος να τους πει ότι εδώ μιλάμε για αποταμιευτικά προϊόντα. Αλλά στην αγωνία τους να περάσουν τα δικά τους έχουν ρημάξει τα πάντα. Και αυτό νομίζω ότι η Ευρώπη, συνολικά η Ευρώπη θα το πληρώσει. Στην Κυπριακή κρίση, ναι, ήμουν από τους λίγους που φώναζα ότι αυτή η λογική ότι οι καταθέτες είναι και επενδυτές είναι εντελώς παλαβή και θα την βρούμε μπροστά μας. Ακόμη μπροστά μας, υπό την έννοια όπως το εννοούσα, δεν το έχουμε βρει, γιατί ακόμα δεν έχει ξεσπάσει η επόμενη κρίση στην Ευρώπη. Όταν ξεσπάσει όμως, τότε κάποιοι θα αναγκαστούν να ξαναθυμηθούν ορισμένες βασικές αρχές του καπιταλιστικού συστήματος. Οπότε τότε δεν θα είναι γραφικές. Δεν ζούμε καπιταλισμό, ξέρετε, κάτι άλλο ζούμε. Ζούμε κρατισμό. Δηλαδή. Η αγωνία τους είναι να ζήσει και να επιβιώσει το μεγάλο κράτος. Πες μου και κάτι άλλο, γιατί επιμένεις ευλαβικά τους τελευταίους 6 μήνες, να μην πω πιο περισσότερο, γιατί έχεις πει και παλιότερα, επιμένεις ευλαβικά ότι εδώ στην αγορά κινήτων συντελείται κάτι φοβερό. Έρχεται σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει ότι είμαστε ρεκόρντμαν στη μεγαλύτερη πτώση την ώρα που ανεβαίνει η αγορά και οι τιμές κατοικιών σε όλο τον κόσμο. Στον κύριο Στουρνά να τα πείτε αυτά. Όχι, θέλω να μας το πεις εσύ, γιατί όταν το είπες στην επαύριο τη συνέντευξη Τουρνάρα, που είπε ότι δεν είχαμε ποτέ φορολόγηση και του είπαν ότι είναι υπερφορολόγηση, είπε δεν είναι έτσι, και βγήκες, θυμάμαι την επομένη, και είπες ότι εγώ δεν θα κάλυπτα έναν υπουργό με μια τέτοια λογική. Επιμένεις και το συνδέεις ακόμη και με τους πληστηριασμούς. Το 2003-2004, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε μια έκθεση της Citigroup. Αν θυμάμαι καλά τώρα που είμαι ημερομηνία, μπορεί και λίγο παλιότερη έκθεση, η οποία τι έλεγε. Νομίζω είναι το 2001. Νομίζω. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, που έλεγε ότι το μεγάλο success story στην Ελλάδα θα είναι τα ακίνητα και μάλιστα στο Αιγαίο.
Αυτό το έλεγε με βάση κάποια στοιχεία τι είχε γίνει στην Ισπανία, τι είχε γίνει στη Γαλλία και τι γινόταν, τι άρχισε να γίνεται στην Τουρκία. Αν θυμάμαι καλά, τότε τα κίνητα που ήταν στα χέρια ξένων στο Αιγαίο ήταν 100.000 σύνολο πράξεων. Που ήταν πολύ μικρό το νούμερο σχέση με ό,τι είχε γίνει σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Υπήρχαν ορισμένες προϋποθέσεις για να μπορέσει αυτή η αγορά να προχωρήσει. Χρήση γης, κτηματολόγιο, έτσι ώστε, ξέρετε, να είναι ασφαλισμένος ο άλλος από νομικής πλευράς. Από τότε μέχρι σήμερα, εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα, ούτε στο κτηματολόγιο, ούτε στη χρήση γης. Είμαστε στο ίδιο ακριβώς σημείο. Όμως, είναι όντως το καλύτερο μέρος του κόσμου, το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου. Είτε, και μπορεί οι ακροατές να έχουν συνηθίσει να το ακούνε αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Εάν κανείς προσέξει να μην γίνει αυτό που έγινε στην Ισπανία από πλευράς περιβάλλοντος, γιατί εντάξει, καλό είναι το real estate και η ανάπτυξη, αλλά μην τα κάνουμε και όλα τσιμέντο στο βωμό της ανάπτυξης, έτσι δεν είναι? Καλή ώρα όπως η ζώνη στη Μάλαγα, έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, το Αιγαίο έχει τόσο, τα νησιά μας έχουν τόσες πολλές δυνατότητες που μπορούμε αυτό να το αποφύγουμε και μπορούμε να πετύχουμε μια ανάπτυξη που όμοια δεν έχουμε ξαναδεί στη χώρα. Αντί λοιπόν να ρίξουμε το βάρος εκεί, τι κάνουμε? Φορτώνουμε τα ακίνητα με φόρους με τέτοιον τρόπο που ευνοούμε την υποτιμητική κερδοσκοπία στον χώρο των ακινήτων. Τι σημαίνει αυτό, σε παρακαλώ πολύ? Σημαίνει το εξής, ότι αν εσείς μαζί με ένα ακίνητο παντρευτείτε και ένα φόρο, δεν θα το αγοράσετε το ακίνητο αυτό, θα το ξανασκεφτείτε. Αντί λοιπόν να τονώνουμε την αγοραστική δύναμη, αυτό που κάνουμε τι είναι, δίνουμε έδαφος, δίνουμε πάτημα μόνο στις πωλήσεις, μόνο στους πολιτές. Οθούμε μόνο τις πωλήσεις. Έτσι λοιπόν διαλύουμε τις τιμές των ακινήτων. Διαλύοντας τις τιμές των ακινήτων όμως, χτυπιούνται και οι τράπεζες που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους ακινήτα. Επίσης δυσκολεύεται ο δανειολήπτης όταν βρεθεί σε αδυναμία να πουλήσει το ακινητό του και να καλύψει υποχρεώσεις του. Είναι ένας μεγάλος φαύλος κύκλος. Και επιπλέον έχεις πει εσύ πρώτος, και τώρα αρχίζουν κάποιοι να το αντιλαμβάνονται. Εγώ θέλω να τα λέω. Όταν τα λες πρώτος ή όταν θα θεωρήσω ότι διαφωνούμε, θα σου το πω. Αλλά έχεις πει πρώτος ότι εδώ στα κόκκινα δάνεια δεν είναι άντε το έδωσα το ακίνητο και τελείωσα. Πάλι όχι, θα χρωστώ. Πάλι θα οφείλεις, και αυτή η προοπτική ότι θα οφείλεις και πάλι και θα αναγκαστείς να δώσεις και δεύτερο ακίνητο για να καθαρίσεις, εμποδίζει τον οποιονδήποτε να μπει στη διαδικασία της αγοράς. Σου λέει, γιατί να αγοράσω τώρα αφού η προσφορά θα αυξηθεί αύριο, άρα θα αγοράσω σε καλύτερη τιμή αύριο. Ενώ εάν το κλείναν το θέμα αυτό και λέγαν ότι ο δανειολήπτης έχει υποχρέωση ότι τελειώνει στο ένα δάνειο, γιατί στο κάτω-κάτω στο σπίτι που, για το οποίο πας πει το σπίτι το δάνειο, γιατί στο κάτω-κάτω γραφείς πρέπει να πάρει και ένα ρίσκο η τράπεζα, έτσι. Λέμε ότι είναι υπεύθυνος ο δανειολήπτης που πήρε το δάνειο, αλλά υπεύθυνη και η τράπεζα που το έδωσε. Και αυτή έκανε τους υπολογισμούς τότε. Λοιπόν, αν τότε θεωρούσε η τράπεζα ότι καλύπτεται, γιατί σήμερα θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι δεν καλύπτεται? Λοιπόν, και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα περιορίσει αισθητά την προοπτική της προσφοράς ακινήτων. Θα το πούμε λίγο διαφορετικά. Φανταστείτε τώρα ότι είναι μια, πώς το λένε, ότι είναι μια γειτονιά που έχει 10 σπίτια. Αν εσείς γνωρίζετε ότι και οι 10 ιδιοκτήτες είναι σε τρομερή ανάγκη και οπωσδήποτε θα πουλήσουν, δεν θα τρέξετε να αγοράσετε. Έτσι δεν είναι? Θα περιμένετε. Θα περιμένετε. Εάν όμως μάθετε ότι από τους 10 οι 5 έχουν τρομερή ανάγκη, οι άλλοι 5 δεν θα πουλήσουν, και ότι ετοιμάζεται κάποιος να κάνει μία αγορά, θα τρέξετε κι εσείς. Σωστό. Διότι μπορεί να χάσετε την ευκαιρία. Τα ακίνητα σήμερα στην Ελλάδα, εγώ νομίζω ότι βρίσκονται σε ευκαιρία. Απόδειξη γι' αυτό το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει από μεγάλα επενδυτικά φαντ. Για δέστε τι έγινε στον Αστέρα. Η τιμή σε ικανοποιεί? Δεν είναι κακή. Δηλαδή 350 στρέμματα με όλες αυτές τις υποδομές, 300 εκατομμύρια, δεν τα λες και ακριβά όμως. Εντάξει, δεν είναι 350 στρέμματα στο οικιστικό. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι μέσα στην πόλη. Δεν είναι κακή τιμή. Τόσο την περιμέναμε. Τόσο την περιμέναμε, θα σου πω την αλήθεια, στις καλές περιόδους. Α, εντάξει. Και επειδή έχεις μια εικόνα. Άρα εσύ λες ότι
σε αντίθεση με τη φορά των πραγμάτων, έτσι όπως την καθορίζει ο Υπουργός Οικονομικών, στην ουσία θα έπρεπε να πάμε σε μέτρα στήριξης της αγοράς εκεί. Βεβαίως. Και, και κυρίως όχι στην Αθήνα, και στα αστικά κέντρα δεν έχει νόημα, στα νησιά. Θα έπρεπε να φέρουμε ξένους να αγοράσουν κατοικίες στα νησιά. Κάτι το οποίο δεν είναι όνειρο φθηνής νυχτός. Υπάρχει ζήτηση. Να σου πω κάτι. Ο Μητσοτάκης τα είχε δει τα θέματα αυτά πολύ νωρίς, πριν 20 χρόνια. Λοιπόν, δεν είναι μονάχα να πετύχεις ανάπτυξη. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ζήσει από την οικοδομή. Μπορεί να ξαναζήσει από την οικοδομή η Ελλάδα και να σημειώσει καλούς ρυθμούς, αλλά δεν είναι το μοναδικό θέμα αυτό. Φανταστείτε ότι αν έρθουν να κατοικήσουν στα νησιά του Αιγαίου 2 εκατομμύρια άνθρωποι, σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έρχονται μία φορά το χρόνο. Θα υπάρχει μία κίνηση σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, πρώτον, και δεύτερον, θα φέρουν και άλλους ανθρώπους μαζί τους. Αυτή η κινητικότητα θα ζωηρέψει τις τοπικές αγορές, γιατί δεν άλλο να ζει κάποιος ένα ξενοδοχείο και άλλο στο σπίτι του. Να ζει στο σπίτι του, πρέπει να ψωνίσει, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Πρέπει να πάει στην τράπεζα να πάρει χρήματα, άρα πρέπει να έχει λογαριασμό και σε ελληνική τράπεζα. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων. Κάποια στιγμή θα επισκευάσει πάλι το σπίτι του. Είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Ένα τελείως διαφορετικό είδος τουρισμού, να το πω έτσι, από αυτό που έχουμε σήμερα. Αλλά είναι και εθνικοί οι λόγοι. Δηλαδή? Κοιτάξτε να δείτε, αν σε ένα νησί έχουν συμφέροντα... Άγγλοι, Γάλλοι, Αμερικανοί. Εντάξει, ναι. Τα πράγματα οπωσδήποτε γίνονται τελείως, είναι τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, εγώ είχα πει να τα αποφύγω για να το διαβάσουν οι ακροατές μας, αλλά εδώ βλέπω μηνύματα. Όχι, λέει, να μας πει ο κύριος Μαυρίδης αυτό που είπε για τους αγρότες. Το διαβάζω εγώ, λοιπόν. Είναι αγροτικός πληθυσμός εδώ, το ξέρεις. Λοιπόν, το ξέρουμε, λέει, ότι οι αγρότες, λέει ο Θανάσης Μαυρίδης, δεν θέλουν να πληρώσουν φόρους. Το αντίθετο, το να θέλουν να πληρώσουν φόρους, θα ήταν το παράξενο. Ωστόσο, πίσω από την καθολική άρνηση για το φόρο ακινήτων, υπάρχει κάτι που λίγοι μπορούν να φανταστούν. Οι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα δεν αφορά ασφαλώς το σύνολο του αγροτικού κόσμου, αλλά ορισμένα στελέχη του. Στελέχη όμως που έχουν και πλούτο και κουβαλάνε αρκετά ψηφουλάκια για τους βουλευτές. Με άλλα λόγια, το ερώτημα που τίθεται επί της ουσίας είναι επί ποιων στρεμάτων θα πληρώνονται οι φόροι. Επί εκείνων που είχαν δηλωθεί για τις επιδοτήσεις ή επί εκείνων που υπάρχουν στην πραγματικότητα. Στην πρώτη περίπτωση τα ποσά του φόρου θα ήταν μεγάλα. Στη δεύτερη θα άνοιγαν την πόρτα για πιθανές μεγάλες περιπέτειες. Είναι σαφές αυτό που λες, αλλά σπέβδω να σε ρωτήσω. Καλά, εσύ δεν ήσουν από αυτούς που έλεγε ότι δεν μπορείς να φορολογείς τα εργαλεία του αγρότη? Όχι, εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα ποτέ. Αλλά? Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ πάντοτε αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι γενικώς είμαι εναντίον του φόρου. Εντάξει, εναντίον τέτοιων φόρων. Θεωρώ ότι είναι προτιμότερο κανείς να περιορίζει το δημόσιο, τις πατάλες του δημοσίου, από το να βάζει φόρους κατοχής. Ναι. Εδώ μας λες κάτι διαφορετικό. Εδώ λέω κάτι διαφορετικό. Ξέρεις, είναι γνωστές ιστορίες αυτές, δεν είναι άγνωστες, απλά δεν τις λέμε πολύ δυνατά. Λοιπόν, αλλά εντάξει. Να μην πέσει, ρε παιδιά, και μια κυβέρνηση σε αυτόν τον λόγο, να πέσει για άλλο λόγο. Έχει πολλούς λόγους για να πέσει μια κυβέρνηση. Αυτό προς φίλους αγρότες βουλευτές. Και θέλω να κλείσουμε, επειδή χθες σε είδα, με το θέμα που είναι των ημερών, της ατζέντας των ημερών. Όχι φάρμακα, σε παρακαλώ. Όχι, θέλω να βάλουμε τη συζήτηση σε μια άλλη βάση. Εγώ δεν στέκομαι στο τι λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και η κυβέρνηση και ο υπουργός και στο τι ανταπαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν στην ατζέντα απολογείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε είδα χθες το βράδυ. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, εσύ είσαι πεισμένος με τέτοιες περικοπές στην υγεία και με τέτοιες συνεισφορές στην υγεία από τον απλό πολίτη, τίποτα πια δεν είναι δωρεάν, ότι θα έχουμε, εγώ ρωτώ το εξής απλό, επάρκεια φαρμακών? Γιατί εγώ δεν το έχω ακούσει ούτε από τον Υπουργό να το λέει αυτό, ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση να το λέει αυτό. Επάρκεια φαρμάκων. Ναι. Πες μου ένα λόγο για να μην έχουμε επάρκεια φαρμάκων. Να σηκωθούν οι φαρμακοβιομηχανίες, είτε εγχώριες είτε πολυεθνικές, ναι, βλέποντας ότι χάνουν πολλά μπικικίνια και να κάνουν τεχνητή έλλειψη. Να σου πω κάτι. Ναι. Έλα στην Αρκαδία, σε παρακαλώ, Σαββατοκύριακο. Όπα. Πάμε βόλτα μαζί. Τι εννοείς? Πάμε στα ορεινά εκεί, στην Τρίπολη, στο Μέναλο. Δεν θα μπορείς να περάσεις. Πατής με πατώσε είναι. Ξέρεις γιατί? Για πες μας, Θανάση Μαυρίδη. Από τα ιατρικά συνέδρια. Λοιπόν. Από τα ιατρικά συνέδρια. Ναι, δεν. Προσέξτε, δεν κάνω πλάκα αυτή τη στιγμή. Μιλάω σοβαρά.
Οι χειμερινοί προορισμοί στην Ελλάδα ζουν από τα ιατρικά συνέδρια. Έχω συναντήσει γιατρό ο οποίος έχει πάει 31 επί 31 Σαββατοκύριακα σε συνέδρια μέσα στον χρόνο. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη αγορά, δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν, οι υπεραπροστεύσεις δεν είναι αυτές οι οποίες βοηθάνε. Όπως όποιος έχει ανταγωνιστικές τιμές σχέση με την Ευρώπη θα επιβιώσει, όποιος δεν έχει θα κλείσει. Όποιος έχει μάθει να ζει τόσα χρόνια με επιδοτήσεις, οι οποίες επιδοτήσεις είναι από μένα και προς σένα, δεν θα μπορέσει να αντέξει. Αλλά να με συγχωρεί, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Άρα λες, ναι, να στηρίξω την εγχώρια παραγωγή, όχι όμως σε βάρος της τσέπης μου. Όχι σε βάρος της κοινωνίας. Δεν θα πληρώνω εγώ τα συνεδριά τους. Τις επιδοτήσεις τους γιατρούς. Εγώ τα πληρώνω αυτά. Δεν τα πληρώνουν οι εταιρείες. Όχι, υπήρχε μια άποψη ότι τα πληρώνουν οι εταιρείες. Α, ναι. Καλά. Πώς τα πληρώνουν οι εταιρείες. Εγώ με αυτή τη τσέπη τη δική μου τα πληρώνω. Απλά οι εταιρείες αντί να τα πληρώσουν εφορία, τα κέρδη τους, ένα κομμάτι των κερδών, το κάνουν δώρο στους γιατρούς. Και εκπίπτουν το φόρο, έχεις δίκιο. Εντάξει. Μια χαρά το λες εσύ. Όχι για να καταλαβαινόμαστε. Ωστόσο, ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, το ξέρεις αυτό, με ακριβές θεραπείες, χημειοθεραπείες, φάρμακα δηλαδή. Μα είναι δυνατό, δεν νομίζω ότι αφορά αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Αυτό ακούω εξωφρενικά πράγματα. Εξωφρενικά πράγματα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ναι, ναι. Πρώτον, δύο πράγματα. Πρώτον. Δεν ξέρω κανένα στη Σουηδία που να πέθανε από γενώσιμα. Ναι. Δεύτερον, δεν ξέρω κανένα στα ελληνικά νοσοκομεία τα προηγούμενα χρόνια που να πέθανε από γενώσιμα. Γιατί όποιος δεν το γνωρίζει, στα νοσοκομεία, τα ελληνικά. Σωστά. Γενώσιμα είχαμε. Τώρα, γιατί πέμπεις στο νοσοκομείο πριν γενώσιμο και παίξω να παίρνεις το επώνυμο φάρμακο. Ας μας το απαντήσει κάποιος αυτό. Πάντως, το θέμα αυτό των φαρμάκων με έχει κάνει. Ναι. Να έχεις βγει από τα ρούχα σου, το είδα. Όχι να έχω βγει από τα ρούχα μου. Έχω ένα συνέστημα αηδίας. Από την άλλη όμως, βρε Θανάση, είναι δυνατόν να μην λέμε. Αντί να μιλάμε, να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Αντί να είναι η μάχη μας αυτή τη στιγμή να έχει φάρμακο ο άνεργος, ο οποίος είναι ανασφάλιστος. Α, μπράβο, τώρα αυτά. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει πρόβλημα, δεν φτάνει που δεν έχει δουλειά. Κινδυνεύει να πεθάνει και στο πεζοδρόμιο. Ακριβώς επειδή έχει βρεθεί σε οικονομική αδυναμία. Και είναι το 30% της κοινωνίας πια. Μπράβο. Αντί λοιπόν το βάρος μας να είναι σε αυτή την κατάσταση, σε αυτούς τους ανθρώπους, τσακωνόμαστε για το αν ο κύριος Τάδε θα αλλάξει φέτος τη Φεράρι του ή όχι. Εσύ έρχεται να πεις, ας το διάλογο. Από την άλλη όμως, Θανάση Μαυρίδη, πρέπει να δεχτούμε ότι ελέω και των μνημονιακών υποχρεώσεων για ανάταξη της οικονομίας και των εξόδων, πέφτοντας το 1% του ΑΕΠ, θα σου πω ένα παράδειγμα που έχουμε σήμερα εδώ στην Κρήτη, από τον Άγιο Νικόλαο, ένα ανάπηρο παιδί, το φέραν στο Ηράκλειο για μια μικροβιολογική εξέταση, επειδή δεν υπήρχε προσωπικό να γίνει στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, και ευτυχώς που το παιδί τελικά δεν είχε μηνυκίτιδα. Μα είναι όλοι εναντίον των, πώς το λένε, είναι το μετακινήσεων του προσωπικού. Τι λέτε τώρα, γιατί να γίνει μετακινήσεις προσωπικού. Γιατί να γίνει. Ορίστε. Και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό από όλα. Τις μετακινήσεις προσωπικού τις βαφτίζουν να πουλήσεις, για να ακούγονται πιο, ξέρεις, για να τρομάζει ο κόσμος. Το έχεις πάρει χαμπάρι. Άρα. Όχι στις μετατάξεις, στις απολύσεις, βγαίνουν απολύσεις. Εγώ δεν έχω δει καμία απολύση στο δημόσιο. Άρα. Ζούμε ένα φαύλο κύκλο. Δεν πρόκειται, ξέρετε τι γίνεται. Για να αλλάξει η νοοτροπία σε αυτή τη χώρα θα περάσουν 2 γενιές. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Εγώ το ξαναλέω. Σκοτώνονται όλοι για το αν ο Έλληνας φαρμακοβιομήχανος θα έχει κέρδη ή όχι, ο οποίος Έλληνας φαρμακοβιομήχανος όφιλε να είναι πιο ανταγωνιστικός ή οφείλει να το κάνει σήμερα. Ας σταματήσει λοιπόν να επιδοτεί συνέδρια και ας κοιτάξει να δει το κόστος του φαρμάκου του και ας μας πούνε πόσα συνέδρια έχει κάνει ο καθένας τους και τι κόστος είχαν αυτά και ας δείξουμε το βάρος μας σε συνανθρώπους μας που έχουν αντικειμενικό πρόβλημα. Να σας πω κάτι, δες στους ανθρώπους των ΟΑΕ. Άρα λες ότι αυτό θα έπρεπε να είναι στη δημόσια σφαίρα.
ως συζήτηση αυτή τη στιγμή. Το 30% της κοινωνίας. Μα είναι δυνατόν, μιλάμε για τους φαρμακομηχανούς και έχουμε ξεχάσει τους ασφαλισμένους στον ΟΕ. Mm-hmm. Οι ασφαλισμένοι στον ΟΕ, οι οποίοι είναι μόνοι τους με την πλάτη στον τοίχο. Έμποροι, επαγγελματίες, οι οποίοι άνθρωποι βρέθηκαν λόγω της κρίσης στην κυριολεξία με τον πιστόλι στον κρόταφο. Το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτόταν κάποιος ήταν να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές. Η τελευταία του υποχρέωση. Όταν έχει να πληρώσει την εφορία που τον κυνηγάει, έτσι δεν είναι. Πρέπει να καλύψει τις ανάγκες του σπιτιού του κλπ. Και έχει άνθρωπος αυτός βρεθεί σε αντικειμενική δυσκολία. Έχει κλείσει το μαγαζί του, δεν έχει καθόλου δουλειά επαγγελματίας κλπ. Και έρχεται και του λέει τώρα το ταμείο του μετά από 30 χρόνια ασφάλισης. Χρωστάς, δεν σε ασφαλίζω καθόλου, είσαι ανασφάλιστο, τέλος, τελείωσες. Και σε κυνηγάω και δικαστικά. Να έχεις δουλέψει μια ζωή λοιπόν, να θέλεις να χρειάζεσαι ένα φάρμακο και να μην πάει να το πάρεις. Και εμείς ασχολούμαστε. Και εμείς θα συζητάμε τώρα εάν με τα γενώσιμα, τα οποία γενώσιμα τα παίρνουν σε όλο τον κόσμο, θα πάθουμε κάτι. Γιατί εντάξει, ξέρετε, σε κάθε ιστορία πρέπει να κοιτάζει κανείς ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Και πάντα λες εσύ κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει, αλλά σημασία έχει κάθε φορά το ποιος. Βέβαια.